Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ευχόμαστε οι εργασίες του 15ου συνεδρίου σας να είναι επιτυχημένες. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εκφράζει και από το βήμα του συνεδρίου σας για μια ακόμη φορά το σεβασμό της για τις θυσίες και την χωρίς τέλος ανιδιοτελή προσφορά των αγωνιστών της εθνικής μας αντίστασης, της αιαμικής αντίστασης των μαχητών και μαχητριών του θρηλυκού Ελλάς, των άλλων αιαμικών οργανώσεων, της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΝ, της ΟΠΛΑ, της Εθνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των αγωνιστών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας που έδωσαν σκληρές μάχες σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες. Το συνέδριό σας διεξάγεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την αντιλαϊκή πολιτική, όπως έκανε με το λεγόμενο αναπτυξιακό νόμο, όπως κάνει με την προσπάθεια θωράκισης του αστικού πολιτικού συστήματος με τον εκλογικό νόμο και τη συνταγματική αναθεώρηση που ετοιμάζει, όπως κάνει με την βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή. Η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από την έξοδο από τη βαθιά οικονομική καπιταλιστική κρίση, αλλά και με μια αδύνατη και επισφαλή καπιταλιστική οικονομική ανάκαμψη. Η δεκαετία που πέρασε έδειξε πιο καθαρά τα μεγάλα προβλήματα, τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος. Βέβαια, με την κυβερνητική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια ανάσα αυτό το σάπιο σύστημα. Όμως τα προβλήματα είναι μπροστά. Οι προοπτικές ανάπτυξης δεν είναι τόσο ρόδινες όπως προσπαθεί η Νέα Δημοκρατία να τις παρουσιάσει. Η παγκόσμια οικονομία έχει δυσκολίες στην ανάπτυξη. Οι εκτιμήσεις των διεθνών διακρατικών καπιταλιστικών οργανισμών όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλούν για επιβράδυνση των ρυθμών ανάπτυξης, για κινδύνους νέας ύφεσης, νέας κρίσης. Η στρατηγική κατεύθυνση της κυβέρνησης και των καπιταλιστών με τις ενώσεις τους και τις διάφορες ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους είναι η πιο βαθιά πρόσδεση στον αμερικανονατοϊκό σχεδιασμό, όπως φαίνεται και με τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ταυτόχρονα η εξασφάλιση βέβαια της μέγιστης κερδοφορίας για τις ανάγκες μιας καπιταλιστικής ανάπτυξης που θα ξεζουμίζει μόνο το λαό και θα εντείνει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης. Η κυβέρνηση έχει διακηρυγμένο στόχο να μετατρέψει ολόκληρες περιοχές σε ειδικές οικονομικές ζώνες, φορολογικών παραδείσων, διευκολύνσεων για το μεγάλο κεφάλαιο όμως και ταυτόχρονα κατάργηση ουσιαστικά κάθε προστασίας για τους εργαζόμενους. Η πάλη που διεξάγουμε αφορά την ίδια τη ζωή των εργαζομένων, τα προβλήματά τους. Είτε βγαίνουμε στις διαδηλώσεις ενάντια στο ΝΑΤΟ και τις βάσεις του θανάτου, είτε κάνουμε συλλαλητήριο για ανθρώπινες συντάξεις και μισθούς, είτε παλεύουμε ενάντια στην τρομοκρατία, την καταστολή για τα δικαιώματά μας. Όλα αυτά δένονται με μια κόκκινη κλωστή και γι' αυτό η πάλη μας στρέφεται συνολικά ενάντια στο σύστημα της αδικίας, της εκμετάλλευσης. Ξέρουμε ότι η ανάπτυξη που μας τσαμπουνάνε, είτε την ονομάζουν δίκαιη όπως ο ΣΥΡΙΖΑ τη λέει, είτε βιώσιμη όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι ανάπτυξη για τους εργαζόμενους, για το λαό μας. Είναι ανάπτυξη για το μεγάλο κεφάλαιο που προϋποθέτει τσάκισμα εργασιακών λαϊκών δικαιωμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος, η επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Γενική κατεύθυνση είναι η συμπίεση κι άλλο προς τα κάτω του μέσου μισθού των εργαζομένων.
Τα δύο νομοσχέδια που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το επιτελικό κράτος και την ψηφιακή διακυβέρνηση δυναμώνουν στο αστικό κράτος και εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες μόνο του κεφαλαίου. Προωθούν νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, ενώ την ίδια ώρα τρέχουν οι εξελίξεις στις τράπεζες με τα κόκκινα δάνεια. Συνεχίζονται οι πληστηριασμοί, οι κατασχέσεις σε βάρος εργατικών, λαϊκών νοικοκυριών. Εκτιμούμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε νέα προβλήματα, σε κατάσταση σύνθετη και δύσκολη, που εξακολουθεί να καθορίζεται και να σηματοδοτείται από τις αντεπαναστατικές ανατροπές του 89-91. Υπάρχει συνολικό πισωγύρισμα. Παραμένει ο αρνητικός συσχετισμός δυνάμεων παγκόσμια. Ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονομικών κρίσεων φουντώνουν αντιδραστικές, ανορθολογικές θεωρίες. Ο συντηρητισμός, οι αυταπάτες, έως και ξαναβγαίνουν από το αυγό του φιδιού φασιστικά μορφώματα και κόμματα. Από την άλλη όμως, ένα σημαντικό δεδομένο που συνυπολογίζουμε είναι η ύπαρξη του κόμματός μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με τον επαναστατικό του χαρακτήρα, με επιρροή στο κίνημα και στις λαϊκές μάζες, με κύρος στο διεθνές κίνημα. Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις, η επιτυχία των κεντρικών φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, το αποδεικνύουν. Νέες δυνάμεις οργανώνονται στο κόμμα και την ΚΝΕ, συμπαρατάσσονται, συσπυρώνονται γύρω από το κόμμα. Είναι το κόμμα μας αυτό που αναπτύσσει θεωρητικές επεξεργασίες, το οποίο μελετά την ιστορία του, βγάζοντας πολύτιμα επαναστατικού χαρακτήρα συμπεράσματα. Έχουμε πλήρη συνείδηση ότι χρειάζεται να γινόμαστε ακόμα πιο ικανοί, με πιο ισχυρούς δεσμούς με τις λαϊκές δυνάμεις, πιο ικανοί να δουλεύουμε με την πολιτική μας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σε αυτό το δρόμο και η δράση η δική σας είναι σημαντική βοήθεια και συμβολή, ώστε ολοένα περισσότερες δυνάμεις του λαού μας, από τις οικογένειες των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, των πολιτικών προσφύγων, να συμμετέχουν στο κίνημα, να συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ είναι περήφανο, γιατί στην υπερεκατοντάχρονη ηρωική ιστορική του διαδρομή ξεχωρίζει η πρωτοπόρα δράση του για τη λαϊκή απελευθερωτική πάλι την περίοδο της φασιστικής καταρχής και την απελευθέρωση του λαού μας από τον ναζισμό. Η πάλι του στην ταξική αναμέτρηση του Δεκέμβρη του 1944, η τρίχρονη εποποιία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Το κόμμα είναι περήφανο γιατί στην έναρξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου και τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτόν με την έναρξη του Ιταλοελληνικού Πολέμου στις 28 Οκτώβρη του 40, αν και βαριά χτυπημένο από τη μεταξική δικτατορία, σάλπισε την αντίσταση όταν τα αστικά κόμματα καλούσαν το λαό ή σε υποταγή ή σε υποδούλωση, γιατί τάχα ο εχθρός είναι ανίκητος. Το κόμμα μας έδωσε κατεύθυνση στην πάλη του λαού ενάντια στην ξένη εισβολή με τα τρία γράμματα του Νίκου Ζαχαριάδη. Και όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια δεν ήταν απαλλαγμένη από αντιφάσεις, από προβλήματα που είχε και η ίδια η στρατηγική της Κομμουνιστικής Διεθνούς εκείνη την περίοδο σε σχέση και με το χαρακτήρα του πολέμου και τη σύνδεση της πάλης ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ναζιστική κατοχή με την πάλη για την οριστική απελευθέρωση της εργατικής τάξης και όλων των λαϊκών στρωμάτων από την εκμετάλλευση, την ανέχεια, την καταπίεση, για την οριστική ανατροπή δηλαδή της εξουσίας του κεφαλαίου για τη σοσιαλιστική, κομμουνιστική αναγέννηση της κοινωνίας. Στην περίοδο της κατοχής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατάφερε να ανασυγκροτήσει τις οργανώσεις του, να πρωταγωνιστήσει στο μαζικό, πολιτικό, ένοπλο, εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα με την ίδρυση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, της Εργατικής Αλληλεγγύης, όλων των λαογέννητων θεσμών στην ελεύθερη Ελλάδα.
αναδείχθηκε σε ηγετική πολιτική δύναμη και αιμοδότης του αγώνα. Έδωσε την τιτάνια μάχη κατά της πείνας και της επιστράτευσης, σε αντίθεση με τα αστικά κόμματα και τους ηγέτες τους που έφευγαν στο εξωτερικό, ενώ ένα τμήμα τους που παρέμεινε ήταν συνεργαζόμενο με τον κατακτητή. Με την απελευθέρωση, το ΚΚΕ αρνήθηκε να δεχτεί τους όρους και τη βία που επέβαλε η κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Λιβάνου. Επέλεξε να δώσει το μεγαλειώδη αγώνα των 33 ημερών τον Δεκέμβρη του 1944 κατά της αστικής τάξης και της Μεγάλης Βρετανίας, που επενέβη με πρόσκληση του Γεωργίου Παπανδρέου και με στόχο να τσακίσουν το αιαμικό κίνημα και το ΚΚΕ. Δεν υποτάχθηκε και μετά την απαράδεκτη συμφωνία της Βάρκιζας. Αν και καθυστερημένα, γεγονός βέβαια που το πλήρωσε ακριβά, οργάνωσε και ηγήθηκε στον τρίχρονο ένοπλο αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού, μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της ταξικής πάλης στην Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα. Μπροστά στο δίλημα υποταγή ή οργάνωση του αγώνα και αντεπίθεση, το λαϊκό κίνημα επέλεξε το δεύτερο δρόμο. Ο Δημοκρατικός Στρατός είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι οι κοινωνικές αντιθέσεις δεν χωράνε στα ιδεολογήματα της λεγόμενης εθνικής ομοψυχίας και της κατάργησης δήθεν των ταξικών διαχωριστικών γραμμών. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που τα διάφορα ιμπεριαλιστικά επιτελεία την ηρωική αυτή ιστορική περίοδο της δεκαετίας 1940-1949 πασχίζουν να μαυρώσουν με τον πιο δηλητηριώδη αντικομουνισμό και αντισοβιετισμό. Επιδιώκουν να καταγραφεί σε ευρύτερα στρώματα, τμήματα της εργατικής τάξης και του λαού μας ως φυσιολογική δήθεν η καταδίκη των πρωτοπόρων ιδεών και της πάλης για την κοινωνική απελευθέρωση. Επιδιώκουν να γίνει αποδεκτή η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο ως κανονικότητα που δεν αμφισβητείται. Το ερώτημα βέβαια που προκύπτει σε κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο είναι ότι αν όντως η πάλη για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισμού έχει ιτηθεί οριστικά, τότε γιατί αυτός ο αντικομουνιστικός οχετός? Αν όντως η υπόθεση του σοσιαλισμού είναι κάτι το παροχημένο, θα αρκούσε απλά να την αγνοήσουν. Αλλά ο καπιταλισμός, βλέπετε, δεν μπορεί να ικανοποιήσει σύγχρονες λαϊκές απαιτήσεις. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να απαλλαγεί από την ανεργία, τη φτώχεια, τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες, τις οικονομικές κρίσεις, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που γεννούν προσφυγιά, μετανάστευση, μαζική δυστυχία. Σε αυτές τις συνθήκες επιδιώκουν να έχει σβήσει από το χάρτη κάθε φωνή αμφισβήτησης αυτού του εκμεταλλευτικού συστήματος ή ακόμα κι αν υπάρχει να την κάνουν ακίνδυνη για την αστική εξουσία. Γι' αυτό η άρχουσα τάξη και τα επιτελεία της πασχίζουν να οδηγήσουν πρωτοπόρες δυνάμεις στην ενσωμάτωση, στο συμβιβασμό, είτε με τον εκφοβισμό, είτε προτείνοντας την οικειοθελή παρέτηση από τον ταξικό αγώνα. Έτσι χρησιμοποιούν εναλλάξ το μαστίγιο και το καρότο. Εσείς βεβαίως ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα ότι σαν αποφασίσει ο οργανωμένος λαός να σηκώσει κεφάλι με εμπιστοσύνη στην ανεξάντλητη και άτρωτη δύναμή του και οδηγό του το ΚΚΕ, δεν υπάρχει καμιά άλλη δύναμη που μπορεί να τον συγκρατήσει. Άλλωστε, γι' αυτό δεν σταματήσατε, γι' αυτό συνεχίζετε τον αγώνα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα βαθαίνει η ιμπεριαλιστική δράση των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των ανταγωνισμών τους με τη Ρωσία και την Κίνα, στα πολύπαθα και βαμμένα με αίμα των λαών Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι Αμερικάνοι, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας αυτής αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ, όπως αποκαλούν τη Συμφωνία για τις Βάσεις, τονίζουν τη σημασία
και τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στα δολοφονικά στρατιωτικά σχέδια των ΗΠΑ, με πολλαπλούς όμως κινδύνους για το λαό μας. Λένε ότι η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε κοντινή απόσταση από τα Βαλκάνια, από την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση Ανατολή, αυξάνει τη σημασία της στην αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της αμερικάνικης ασφάλειας και της ενέργειας. Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένος εταίρος στην προώθηση των συμφερόντων των ΗΠΑ εντός και εκτός Ελλάδας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η κυβέρνηση πριν του ΣΥΡΙΖΑ, θεωρεί τη συμμετοχή της Ελλάδας σε όλους αυτούς τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως κλειδί δήθεν για να επιτύχει την γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, που βέβαια είναι καθαρό ότι πρόκειται για την αποκαλύτερη θέση για την αστική τάξη και τα δικά της κέρδη συμμετοχή σε αυτή την ιμπεριαλιστική δράση στην ευρύτερη περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και μάλιστα στα πλαίσια των ανταγωνισμών με την τουρκική άρχουσα τάξη. Έτσι μετατρέπουν την Ελλάδα σε ορμητήριο ιμπεριαλιστικής πολεμικής δράσης. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της διοικήτριας του 6ου στόλου των ΗΠΑ από τη Σούδα ότι αυτή αποτελεί στρατηγική βάση για προωθημένες επιχειρήσεις σε Μεσόγειο, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα. Και βέβαια είδαμε όλοι και ανατριχιάσαμε πραγματικά για αυτή την αισχρή δήλωση του Υπουργού Άμυνας, ο οποίος είπε «Στο παρελθόν πολέμησαν οι Έλληνες στρατιώτες, ο ελληνικός λαός στο πλάι των αμερικάνικων ένοπλων δυνάμεων σε όλο τον κόσμο, το ίδιο θα κάνουμε και σήμερα και στο μέλλον». Πρέπει το συνέδριό μας εδώ να καταδικάσει και αυτές τις δηλώσεις. Αυτό λοιπόν το σφιχταγκάλιασμα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ όχι μόνο δεν αποτελεί καμία μα καμία εγγύηση σταθερότητας, αλλά όπως αποδεικνύει η πολύ πρόσφατη πείρα με το πράσινο φως που έδωσαν αυτές οι δυνάμεις για τη νέα τουρκική εισβολή στη Συρία, εμπλέκει τους λαούς της περιοχής σε νέο ματοκύλισμα, στη δημιουργία νέων στρατιών ξεριζωμένων προσφύγων. Μας λένε ότι το σφιχταγκάλιασμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, όπως και η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν δίθεν ασπίδα προστασίας και ασφάλειας για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, για την προστασία του λαού μας. Μάλιστα λένε ότι το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο προστατεύει τα σύνορά μας. Δηλαδή, καθησυχάζουν το λαό μας ότι ο κατεξοχήν παγκόσμιος δολοφονικός για τους λαούς συνασπισμός που βομβάρδισε τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, προστατεύει δήθεν το λαό και τα σύνορά μας. Καμιά εμπιστοσύνη, τους απαντάμε. Εδώ και τώρα οργάνωση της πάλης για να κλείσουν όλες οι βάσεις του θανάτου. Να γυρίσει στην Ελλάδα ο ελληνικός στρατός που βρίσκεται έξω από τα σύνορα. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο καπιταλιστικός μονόδρομος μόνο οξύνει τις ταξικές αντιθέσεις ανάμεσα σε αστούς και εργατική τάξη, αλλά οξύνει και τους ανταγωνισμούς στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, την διαπάλη μεταξύ τους, με κίνδυνο πιο γενικευμένων ιμπεριαλιστικών πολεμικών αναμετρήσεων με συμμετοχή και της Ελλάδας. Γι' αυτό η οργάνωση της πάλης των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική για την ικανοποίηση των αναγκών των οικογενειών του συνδέεται άρρηκτα με την πάλη ενάντια στον πόλεμο, τον ιμπεριαλισμό, τη συμμετοχή της Ελλάδας αυτών. Χρειάζεται να ενταθεί και με αυτό το περιεχόμενο η δράση μας στις οικογένειες των αντιστασιακών, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, των πολιτικών προσφύγων, προκειμένου να συμβάλλουμε στη συσπήρωση και συμπόρευσή τους με το κόμμα. Αντιμετωπίζοντας την ύπουλη, την παραπλανητική δράση του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, στους αντιστασιακούς που αφενός καπηλεύονται την αντίσταση, ταυτίζοντας ιδανικά και αξίες και οράματα της αντίστασης με τη δική τους πολιτική, ενώ αναπτύσσουν
και αντικομμουνιστική, αντικουκουέ δραστηριότητα. Αξιοποιούν τα λαϊκά προβλήματα προκειμένου να συσπυρώσουν λαϊκές δυνάμεις με την πολιτική τους κόντρα στο κόμμα μας. Με τη γνωστή ρητορική ότι αυτά που λέει το κουκουέ και για τα οποία πάλεψαν οι αντιστασιακοί, οι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, οι πολιτικοί πρόσφυγες στις λαϊκές δημοκρατίες, είναι δήθεν σήμερα ανέφικτα. Έτσι αμαυρώνουν τους αγώνες της ηρωικής αυτής γενιάς. Πρέπει να έχουμε καθαρό ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, άλλες οπορτουνιστικές δυνάμεις, όπως ΛΑΕ, Ανταρσία κλπ, αναπτύσσουν δράση στις οικογένειες των αντιστασιακών, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, των πολιτικών προσφύγων. Γι' αυτό χρειάζεται πολύμορφη δουλειά, ώστε να μην εγκλωβίζονται ολόκληρες οικογένειες αντιστασιακών μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού, των πολιτικών προσφύγων, στην πολιτική αυτών των δυνάμεων. Να απεγκλωβίζονται όσοι έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Να τους εντάσσουμε στα παραρτήματά μας, αλλά να συσπυρώνονται πολιτικά και στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα καπηλεύεται την ένδοξη ιστορία της αντίστασης και της πάλης με το όπλο στο χέρι για την απελευθέρωση της Ελλάδας, για να γίνει ο λαός μας αφέντη στον τόπο του. Εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα και από τον καθένα και από την καθεμιά εδώ μέσα, γιατί είστε οι πρωταγωνιστές με το ΚΚΕ καθοδηγητή και μπροστάρι νου και ψυχή των ένδοξων αγώνων. Τους αγώνες... Τους αγώνες της αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τους αγώνες του λαού μας, δεν τους χαρίζουμε σε κανέναν. Πολύ περισσότερο στο ΣΥΡΙΖΑ, που παίρνει τα εύσημα από το ΝΑΤΟ, από τους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού πρώτα ξέπλυνε αυτούς όλους τους δολοφόνους των λαών. Εσείς μπορείτε να υπερασπιστείτε αυτούς τους ανεκτίμητους αγώνες της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού, αξιοποιώντας και το δοκίμιο ιστορίας του κόμματος που πρέπει να μελετηθεί, πρέπει να διαδοθεί. Αγώνες που είναι παρακαταθήκη στο σήμερα, όπως είναι όλη η εκατοντάχρονη ιστορία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Η συνεχής και όσο γίνεται ολοκληρωμένη δράση για τη διάδοση της ιστορίας της περίοδου 40-49, η αντεπίθεση στην αστική και οπορτουνιστική ιδεολογική και πολιτική παρέμβαση διαστρέβλωσης της ιστορίας είναι ένα από τα μεγάλα μέτωπα στα οποία μπορείτε να συμβάλλετε, όπως κάνετε ως τώρα, ακόμα πιο αποφασιστικά, πιο αποτελεσματικά. Η ανάδειξη με τη δράση σας του πρωτοπόρου καθοδηγητικού ρόλου του ΚΚΕ μέσα από την ιστορία, του ηρωικού αγωνιστικού στοιχείου, της πείρας, των αξιών του αγώνα, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επεξεργασίες, μπορούν να συμβάλλουν στην διαπαιδαγωγητική δουλειά, στη διαμόρφωση της συνείδησης, ώστε να συσπυρώνονται λαϊκές δυνάμεις με το ΚΚΕ, με την Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, να συμμετέχουν στην πάλη. Συνεχίζουμε μαζί με κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, ώστε να γίνει υπόθεση του λαϊκού μας κινήματος. Δεν πρέπει να αφαιθεί αυτό το ζήτημα, πρέπει να είναι στην επικαιρότητα συνεχώς κάθε μέρα στην πάλη, στον αγώνα μας. Είμαστε σίγουροι ότι οι εργασίες του συνεδρίου σας, οι αποφάσεις του, θα συμβάλλουν ώστε να ανέβει πολλά σκαλιά πιο ψηλά τον πόη μας. Στην ακούραστη δράση για να ευοδοθούν οι στόχοι του συνεδρίου σας και για να δυναμώσουμε το ΚΚΕ, για να κάνουμε την αντεπίθεση στην πάλη για την εργατική εξουσία, για το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες, καλή επιτυχία στις εργασίες του 15ου Συνεδρίου.